Στην Κίνα χρειάστηκαν κάτι περισσότερο από 7 ημέρες, ενώ στην Κύπρο κάτι περισσότερο από 7 χρόνια. Στην πόλη Ουχάν για να φτιάξουν 6 πτέρυγες του νοσοκομείου και στη Λάρνακα μία. Η κυβέρνηση της Κίνας ανακοίνωσε την κατασκευή του νοσοκομείου την 5η-23 Ιανουαρίου και το κτίριο πήρε τελική μορφή την 1η Φεβρουαρίου. Από την πλευρά της η κυβέρνηση στην Κύπρο έβαλε το θεμέλιο λίθος στις 11 Φεβρουαρίου του 2013 και το νοσοκομείο ακόμη κτίζεται. Ο Υπουργός Μεταφορών εμφανώς εκνευρισμένος από το γεγονός ότι πέρασε και η 7η ημερομηνία που δόθηκε ως τελική για την παράδοση, βρέθηκε πρωί-πρωί στο νοσοκομείο Λάρνακας. Έχουμε δώσει μια διορία στον εργολάβο μέχρι 28 του Φεβρουαρίου να παραδώσει το έργο. 1η Μαρτίου, αν δεν παραδοθεί, τότε θα αναλάβουμε εμείς τα δημόσια έργα για να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε το έργο. Και στον ΟΚΙΠΗ περιμένουν πως και πως την ολοκλήρωση των εργασιών, αφού οι ασθενείς στη Λάρνακα στριμώχνονται στην κυριολεξία μέσα στο υφιστάμενο παλιό κτίριο. Δυστυχώς υπήρχε μια καθυστέρηση, η οποία είναι πολύ γνωστή. Ο εξοπλισμός ήδη υπάρχει, τον έχουμε παραλάβει και τον οποίο αμέσως μόλις με την παράδοση τη νέα πτέρυγα θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί μέσα στη νέα πτέρυγα. Η νέα πτέρυγα διαθέτει και υπόγειο πάρκινγκ, το οποίο αναμένεται να επιλύσει το σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται αφού ο κόσμος παρκάρει στους γύρω δρόμους.